Μία μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από εννέα χρόνια σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή, να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Ετία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί μπορεί γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον. Πώς δεν μπορεί, κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνος. Γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, την χειροτερεύει (με τις μέρημνες, με τις αδικίες κτλ.) Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν ο Θεός τον παίρνει νέο. Γερόντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι, Κανείς δεν κάνει συμφωνία με τον Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με έναν ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Αν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Αν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή, αλλά έχουν την διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του, πριν προλάβουν να το κάνουν. Επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό, μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει, μην κουράζεστε, Αρκεί η καλή διάθεση που έχετε, άλλον επειδή είναι πολύ καλός τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά οι γονείς και οι συν... συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδήρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται, γιατί που ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε, θα μπορούσε άραγε να σωθεί. Όταν το 1924 φεύγαμε από την Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουνα βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε πάνω μου. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. μια η μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο τώρα που είμαι τόσο χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον παράδεισο. Αλλά και τους γονείς τους βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν έναν πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχτούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία ο Χριστός θα πει Ελάτε στον Παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος. Και τότε εκείνα θα του πουν Ωραία είναι εδώ ο Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και την μανούλα μας κοντά μας. Και ο Χριστός θα τα ακούσει, και θα σώσει με κάποιον τρόπο και την μητέρα. Βέβαια δεν πρέπει να φτάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μία μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία» με ρώτησε «να δίνω από τα πράγματά του». «Όχι» της είπα «καλύτερα να μη δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον εσταυρωμένο την φωτογραφία του παιδιού τη που τον είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο, την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν, πληγωμένοι ήταν. Παρηγοριά στους πενθούντες. Πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευθνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν το θάνατο. Γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσυκλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα του μπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσυκλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, σούζα τη μοτοσυκλέτα στην πίσω ρόδα και του μπάρισα. Ο διάβολος βλέπεις τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμη και αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορούσαν να χτυπήσουν αλλού και να μην σε κατέβονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε, Γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του προφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο. Αυτό υπάρχει στο ορολόγιο Μέγα, ακολουθία του μεσονυχτικού, εκτενή Δέισιν, σελίδα 22. εκείνο είναι άλλο. Ζητά από τον Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμους. Γέροντα μια μητέρα είναι απαρηγόρητη γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου. Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλε στη δουλειά. Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξα ο Θεός, γιατί μπορεί να γινόταν ένα λιτάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα τώρα είναι ασφαλισμένο στον ουρανό. Τι κλε, ξέρει ότι βασανίζει το παιδί με το κλάμα. Θέλει να βασανίζεις το παιδί σου ή να χαίρεται. Φρόντισε να βοηθήσει τα άλλα παιδιά που έχει και είναι μακριά από τον Θεό. Γι' αυτά να κλε. Να, και χθε ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε: Μου πήρε ο Θεό το μονάκριβο παιδί μου και τα έβαζε με τον Θεό. Αν το καλοσκεφτεί, τη είπα: Σε τίμησε ο Θεό. Το πήρε κοντά του, αγγελούδι, βαπτισμένο όπως ήταν. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα με τον Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο να πρεσβεύεις τον Θεό. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. «Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις, Θεέ μου. Θέλω να σωθεί το παιδί μου». «Και είναι κοντά σου». Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη έναν μεθυσμένο να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να το σκοτώσει, και έτσι το παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα άφηνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί, έρχεται σε συνέστηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του εγκλημάτισα λέει και παρακαλεί συνέχεια τον Θεό να τον συγχωρέσει. Σώζεται και αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Οπότε σώζεται και αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώνονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρε δεν το καταλάβουν αυτό, τα βάζουν με τον Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας. Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στον Θεό και στην αιώνια ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια. Τον καιρό που ήμουν στο μοναστήρι του Στομίου ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες. Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άντρα της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του μόλις έγινε 19 ετών πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η βουκαριάρα. Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά θα πει γιατί να το επιτρέψει ο Θεός και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει μου έλεγε «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό, ο άντρα μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη που μου την πήρε κι αυτή». Έλεγε, έλεγε, τα έβαζε με τον Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο τη είπα «Να σου πω κι εγώ κάτι, τον άντρα σου τον ήξερα, ήταν πολύ καλός, σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου, οπότε είχε μία παρηγοριά. Έπειτα όμω, επειδή ίσω θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεό σε αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν, για να την σώσει. Αυτή, ενώ ο άντρα τη ήταν πολύ ήσυχο, ήταν λίγο κοσμική. Δεν τη είπα φυσικά ότι εσύ ήσουν κοσμική, αλλά τη ρώτησα. Τώρα εσύ τι σκέφτεσαι, αγαπά τον κόσμο. Δεν θέλω να δω τίποτα και κανέναν μου λέει. Βλέπει, τη λέω. Τώρα και για σένα ο κόσμος πέθανε. Ο πόνο σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει, το καταλαβαίνεις. Μετά από αυτή τη συζήτηση σταμάτησε να πηγαίνει στο κημητήρι. Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα στη ζωή. ἠσύχασε. Γέροντα άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξηλαιώνεται, γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιον τρόπο. Μπορεί να πει στον Θεό «εγώ θα μετανοούσα, αλλά αυτός με σκότωσε, γιατί θα πέσει το βάρος στον δολοφόνο». Μερικοί που δεν τους κόβει λένε αν υπήρχε Θεός, δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν, για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως, που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποίησει.